Καλησπέρα σας. Είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Ξεκίνησε χθες η 24η αγωνιστική της Super League στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης με 2-0. Ενώ στη Νίκαια Ιωνικός και Όφ ήρθαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Αυτήν την ώρα Λαμία Απόλλωνα, στις 5 και 4 Βόλος Ολυμπιακός και στις 7:30 ΑΕΚ ΠΑΣ και Άρης ΠΑΟΚ. Στην Betson Super League 2 και στον πρώτο όμιλο η ΑΕΛ κέρδισε τον Ολυμπιακό Β' στη Λάρισα ενώ αναβλήθηκε το Ολυμπιακός Βολβέρια. Στον δεύτερο όμιλο η ΑΕΚ Β' επικράτησε εκτός έδρας του Καραϊσκάκη. Βλέπετε στους δέκτες σας τα χθεσινά αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής. Στο μπάσκετ στις 5 στα 2 ωράκια, ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν ταξίδι τους στον μεγάλο τελικό του Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας, που φέτος είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη. Στην πάλι το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Μαρία Πρεβολαράκη στο διεθνές τουρνουά που διεξήχθη στη Βουλγαρία, νικώντας με 4-1 στον τελικό τη Σουηδέζα Μπέκμαν. Πάμε τώρα να δούμε τι ξεχωρίζει από το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα. Έχουμε δύο αναμετρήσεις από το πρωτάθλημα της Premier League, δύο από τη Serie A και από μία από την La Liga και την Bundesliga. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μία προσφορά της Betson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής.